Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών ζήτησε ο βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία Γιάννης Πασχαλίδης για να δοθεί οριστική λύση στα τενάγη των Φιλίππων, όπου κάθε χρόνο βυθίζονται στο νερό. Κοιτάξτε, εγώ κατέθεσα στις 6 Απριλίου μια ερώτηση που αφορά τα τενάγη. Γιατί το πρόβλημα υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει και μάλιστα είναι οξυμένο με τις πλημμύρες. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται κάθε χρόνο. Γιατί δεν έχει, όπως λέτε, μια συνολική λύση. Από τότε που είμαι βουλευτής, προσπαθούσα να βρεθεί μια λύση, να γίνει μια τελική παρέμβαση, μια τελική μελέτη. Αυτή η μελέτη θα γίνει, ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζει σαν προμελέτη και σαν μελέτη και περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Αλλά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πρέπει να λυθεί, γιατί πρέπει να δαπανηθούν κάποια χρήματα ώστε να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να προλάβουν την καλλιεργητική περίοδο. Ξέρετε τι λένε, κύριε Πασχαλίδη, οι αγρότες λένε ότι φέτος δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε καμία απολύτως παρέμβαση. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την εικόνα που αντιμετωπίζουμε, που αντικρίζουμε σήμερα. Αυτό συμφωνώ, γιατί την προηγούμενη περίοδο του 2014 που ήμουν βουλευτής, μπόρεσα και εξασφάλισα ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Και αυτά τα έργα γίνανε με τον καθαρισμό των καναλιών και δηλαδή δαπανηθήκαν όλα τα χρήματα τα οποία έπρεπε, τα έχουν δαπανηθεί. Από εκεί και πέρα, ενώ θα μπορούσαν με κάποια μικρότερες έκτασης έργα να γίνουν και να γίνουν μικρές παρεμβάσεις, δεν έγινε καμία. Αυτές δεν έγιναν. Πείτε μου τώρα, με δεδομένο το αδιέξοδο, τι πρέπει να γίνει για να μην χαθεί η φετινή καλλιεργητική περίοδος. Κοιτάξτε, από τον περασμένο Νοέμβριο προσπαθούσα να, επειδή τα τενάγια ανήκουν στο Υπουργείο Υποδομών, προσπαθούσα από τον Νοέμβριο, από τον Οκτώβριο, μπορώ να σας πω, να προλάβω ώστε να βρεθούν κάποια χρήματα να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί τότε ήταν σε μικρή έκταση οι πλημμύρες στα τενάγια. Μάλιστα, και είχαν γίνει τον Νοέμβριο οι πλημμύρες στο Δάτο, στο Πολύστιλο, στο Ανδριαλώνα και προσπαθούσα να εξασφαλίσω μια χρηματοδότηση, η οποία τότε, λόγω της έκτησης ανάγκης που είχε κηρυχθεί ο Δήμος Καβάλας, θα μπορούσε να γίνουν κάποια τεχνικά δελτία και ένας μικρός προϋπολογισμός από τον Δήμο Καβάλας και θα μπορούσε να γίνει αυτό το έργο, που θα ήταν πολύ πιο εύκολο, δηλαδή η δαπάνη των χρημάτων θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Γι' αυτό το εξέδωσα στο δελτίο τύπου που είχα βγάλει στις 23/1 και έπρεπε τότε να καταθέσει ο Δήμος Καβάλας και οι άλλοι φορείς κάποια τεχνικά δελτία, τα οποία ακόμα και τώρα δεν έχουν κατατεθεί. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ το Υπουργείο Υποδομών θέλει, αν θα γίνουν κάποια τεχνικά δελτία, να βοηθήσει την κατάσταση, δεν έχει δεχτεί ακόμα κανένα τεχνικό δελτίο. Μάλιστα, και λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν καταθέσουν δελτία οι Δήμοι. Μάλιστα. Οι Δήμοι, η Περιφέρεια, καταλάβατε, έχω έρθει σε επαφή και με τον Υπουργό και με τον Υπουργό των Άδων, τον Γεωργιάδη, τον οποίο ευχαριστώ, και με τον Περιφερειάρχη, για να μπορέσουν, αν βγουν αυτά τα τεχνικά δελτία, θα έχουμε, πιστεύω, άμεση χρηματοδότηση. Μάλιστα.